Αντιδρώντας το μέτρο της αναστολής των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί, η ΠΟΕΔΗΝ, κυρίες και κύριοι, πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας και Πορεία. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Ελευθερία Σπυράκη και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε εδώ στην Βουλή, έξω από την Βουλή συγκεκριμένα, η πορεία και η συγκέντρωση που πραγματοποιούσε η ΠΟΕΔΗΝ με τους υγειονομικούς από νωρίς το πρωί. Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 11 η ώρα έξω από το Υπουργείο Υγείας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκος, συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας, κ. Πλεύρη, ο οποίος του είπε να ανανεώσουν το ραντεβού τους για την επόμενη Παρασκευή, προκειμένου και ο ίδιος να ενημερωθεί και να έχει στοιχεία, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν έναν επικοδομητικό διάλογο σε ό,τι αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Καθώς επίσης και τις αναστολές. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε ότι αυτό θα συμβεί και περιμένουν να ακούσει τις προτάσεις του Υπουργείου Υγείας. Εμένουν βέβαια στα αιτήματά τους, όπως το να καταργηθεί, να παγώσει για την ακρίβεια, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, οι διαδικασίες του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς επίσης και η αναστολή όσων εργαζομένων έχουν τεθεί από χθες επίσημα 1η Σεπτέμβριο, όπου άρχισε να ισχύει και ο νόμος, ο οποίος είχε ανακοινωθεί. Να σας πω ότι στο σημείο έξω από το Υπουργείο Υγείας βρέθηκε και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής την τομεάρχη υγείας, την κυρία Αβιέρη, ενώ χαιρετισμό απίφθινε και ο κύριος Πολάκης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους υγειονομικούς. Λίγη ώρα αργότερα όλοι αποχώρησαν, πραγματοποίησαν πορεία προς την Βουλή, η οποία έληξε πριν από λίγο, ενώ αξίζει να σας πω και να ολοκληρώσω με αυτό, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ότι ένα από τα στιγμιότυπα τα οποία ξεχώρισαν ήταν όταν οι υγειονομικοί απέζαν φόρο τιμής στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη και τραγούδησαν όλοι μαζί το τραγούδι «Ένα το χελιδόνι». Σε ευχαριστώ, Λίνα, πολύ.